Λιτανίες για την ανομβρία έγιναν σήμερα σε πολλά νησιά της χώρας. Η Ελένη Λαζάρου θα μας ενημερώσει. Εικόνες από το μακρινό παρελθόν, Παναγιώτη, αναβίωσαν σήμερα σε πολλά νησιά. Με παράκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καλλίνικου, οι ιερείς όλων των ναών, των μοναστηριών και των προσκυνημάτων της Μητρόπολης Παρανάξιας, μετά τη Θεία Λειτουργία έκαναν λιτάνευση των εικόνων και δέηση για να σταματήσει η παρατεταμένη ανομβρία και η λειψιδρία. Στις εικόνες μας βλέπουμε τη λιτανία της εικόνας της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής και των λιψάνων της Αγίας Θεοκτίστης στην Πάρο, αλλά και τη λιτανία των εικόνων της εκκλησίας στο Γλινάδο της Νάξου σε ξεραμένα πηγάδια και κτηνοτροφικές μονάδες. Το φθινόπωρο πλησιάζει και στα νησιά όπου η λειψιδρία έχει μετατραπεί σε πραγματικό εφιάλτη δεν έχει βρέξει ακόμα, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες να αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, ενώ οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν θέμα επιβίωσης, καθώς οι παραγωγές έχουν μειωθεί δραματικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πατάτα της Νάξου, που έχει μειωθεί κατά 70%. Οι κάτοικοι αυτό που ζητούν, όπως λένε στον Α, είναι έργα που να διασφαλίζουν ότι το νερό θα συγκρατείται. Από τη στιγμή όμως που αυτό, όπως λένε, δεν γίνεται, στρέφουν τις ελπίδες τους στον Θεό και ευελπιστούν να σταματήσει η ανομβρία και να έρθει η ευεργετική βροχή επιτέλους. Να βάλει ο Θεός το χέρι του, αλλά να γίνουν και κάποια έργα από τους ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε, Ελένη.